πολύ και το Μπάκαρ Μανουέλ και τη σεβασμιότητα για την τιμή. Σεβασμιότητα για την τιμή που μου κάνανε το Τίμιο Σταυρό. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Πάμε ένα μπαρ. Ένα πάρα πολύ ωραίο νησί το οποίο μου αρέσει. Και με την οικογένειά μου ερχόμαστε αρκετά συχνά. Εντάξει, το είπα και πριν, νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο βραβείο που έχω λάβει σε όλα αυτά τα χρόνια που πλέον δεν είμαι αθλητής, αλλά και όταν ήμουν στην ενεργεία, είτε ομαδικό ήταν είτε ατομικό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη εκκλησιαστική τιμή και μέσα σε αγγλικά βραβείο που να έχω πάρει. Για μένα ήταν πραγματικά ήταν μεγάλη. Τον Χριστού Σταυρό, Σταυρό της Παναγίας μας, της Εκατονταπηλιανής, που είναι από το θωράκιο του Παλαιοχριστιανικού Ναού. Έξω από τον αθλητισμό είναι να είμαι καλά με τα παιδάκια μου, την υγεία να έχει όλος ο κόσμος και αυτό. Δεν θεωρώ ότι είμαι πολύ καλός συμβουλής. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μυστικά για το μπάσκετ. Νομίζω ότι το μπάσκετ τόσο δουλεύεις μέσα στο γήπεδο και προπονείσαι, τόσο έχεις και περισσότερες πιθανότητες να παίξεις. Το να παίξεις και να γίνεις επαγγελματίας δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εντάξει, δεν μπορούμε όλοι να γίνουμε επαγγελματίες, αλλά το θέμα είναι να κάνουμε κάτι, να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και να κάνουμε κάτι το οποίο το αγαπάμε και περνάμε ευχάριστα. Απλά η φανέλα του θα έχει χορηγό το Νεανικό Κέντρο Ζωδό που πήγε Σπάρου. Και τα γνωρίζετε, δεν πειράζει, δεν το γνωρίζετε, το γνωρίζω εγώ που το παρακολουθώ τόσα χρόνια. Δεν μας πειράζει που ο Δήμαρχος δεν υπάρχει να εκπροσωπεί. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης όλα αυτά τα χρόνια φορούσε το νούμερο 13, το οποίο πλέον έχει αποσυρθεί στο ΆΚΑ πάνω προς τιμή του. Δεν το φοράει κανείς παίκτης. Σωστά. Σωστά. Γυρίζουμε λοιπόν τη φανέλα πίσω και βλέπουμε. Διαμαντίδης, 13 Μαΐου του 2018 είναι σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλά συγχωρήστε με, δεν είμαι πολύ καλός να λέω πολλά λόγια σε πολύ κόσμο. Συγχαρητήρια σε όλους για την υπέροχη εκδήλωση που ήταν. Επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πάτρι Μόνο για την πρόσκληση που μου απίθυνε. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα. Παραδείσκω με εδώ για άλλη μια φορά. Στην φορά για ένα πάρα πολύ σημαντικό λόγο. Είναι μεγάλη μου τιμή. Έχω πάρει δόξα τω Θεώ αρκετά βραβεία και ατομικά και ομαδικά στον αθλητισμό, αλλά νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο που έχω πάρει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους.